Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ένα ακόμα ταξίδι στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας για μια ώρα περίπου και αύριο το πρωί πάλι σε επανάληψη, η αγαπημένη σας εκπομπή. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον αισθητό και νοητό κόσμο. Τι βλέπουμε γύρω από τις αισθήσεις μας, τι βλέπουμε με τις αισθήσεις μας. Θα μιλήσουμε για το επέκεινα κόσμο, για το νοητό κόσμο. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο μεταφυσικός κόσμος ξεκίνησε στον χώρο της φιλοσοφίας μέσα από τον Ανδρόνικο το Ρόδιο, που τυχαία στην κατάταξη που έβαλε των έργων του μεγάλου Αριστοτέλη, του Σταγυρίτη φιλοσόφου, εκεί στην κατάταξη αυτή έβαλε μετά τα φυσικά, έβαλε την πρώτη φιλοσοφία και δεν έδωσε που η πρώτη φιλοσοφία, το έργο του Αριστοτέλη, μιλάει για την αρχή των πάντων, την αρχή των πραγμάτων. Δεν έβαλε λοιπόν αυτή την ονομασία, αλλά επειδή στην κατάταξη τα έβαλε μετά τα φυσικά, ονομάστηκε μεταφυσική, που ασχολείται με τον κόσμο των ιδεών, ασχολείται μέσα από την πατερική θεολογία ή μεταφυσική με τον παράδεισο, την κόλαση, τον πνευματικό κόσμο, τι υπάρχει στον επέκεινα κόσμο, η αρχική ωραιότητα, τι δεν βλέπουμε. Η επιστήμη μας λέει σήμερα ότι βλέπουμε πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε. Ο Πλάτωνας λέει ότι οι αισθήσεις μας δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες. Σημαίνουν και πράγματα δηλαδή γύρω μας που δεν τα αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στη σημερινή καινούργια αυτή εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στο 6822-668 για μια ώρα περίπου να ακούσουμε τις απόψεις σας και να ακούσουμε τα προβλήματα και ό,τι θέλετε και σε αυτή την καινούργια εκπομπή. Περνάμε επιγραμματικά, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, η έννοια της ψυχής, τι είναι ψυχή, η φύση της ψυχής, τα ψυχικά νοσήματα της εποχής μας, θεραπεία, μισέρια, κατάληψη, συναχώρια, όλα αυτά τα επιλύω μέσα από τους λόγους των μεγάλων φιλοσόφων, τους λόγους της φιλοσοφικής ψυχολογίας. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τον χρόνο και η έννοια του χρόνου και του χώρου, όπως μας μίλησε και ο Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος, ουσιαστικά εντάσσεται στην κατηγορία της μεταφυσικής. Αυτά ερμηνεύω, αυτά εξηγώ μέσα σε μια απλή κατανοητή γλώσσα και σε αυτό το βιβλίο, στην έννοια του χρόνου. Στο επόμενο βιβλίο εξετάζω τη σιωπή και τη φύση, μεταφυσικό κείμενο, ο νεοπλατωνισμός, μυστικισμός, τελετουργία, τους αναβαθμούς που μπορεί ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του να φτάσει στην επέκεινα στη μεταφυσική ωραιότητα, στο μεταφυσικό κόσμο. Προχωρώντας, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, ένα καινούριο βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο μιλάω για τη σχέση των δύο αυτών κόσμων. Μιλάω ουσιαστικά μέσα από το βιβλίο αυτό για τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη μέσα από το Μεγάλο Μετέωρο. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, τι πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία για να αφήσουμε την πνευματική παρακαταθήκη για τα παιδιά μας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε και πάλι τον αξιότιμο ιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλειο Αντζακλή, σταθερό συνεργάτη, συνοδοιπόρο, συνταξιδιώτη όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το χώρο που εδώ πρεσβεύουμε της φιλοσοφίας και της θεολογίας, και τον έχουμε λοιπόν και πάλι κοντά μας. Κύριε Αντζακλή, έχουμε ενδιαφέρον θέμα. Ένα σημαντικό θέμα. Σας ακούμε θέμα. Λοιπόν να μας πείτε έτσι τα πρώτα σας λόγια. Μάλιστα. Στην καινούργια αυτή εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε για αισθητό και νοητό κόσμο, ουσιαστικά για πνευματικό και υλικό κόσμο, έτσι. Αμέσως κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ πνευματικού και υλικού κόσμου, γιατί ο υλικός κόσμος είναι η χονδροειδής, ας πούμε, διάσταση αυτού του κόσμου, ενώ ο πνευματικός κόσμος είναι η λεπτοφυής διάσταση αυτού του κόσμου, κύριε Πλούτο. Ναι. Και όταν λέω λεπτοφυής, μην νομίζει κανείς ότι είναι κάτι σαν αέριο, κάτι σαν σκόνη. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται σαν ύλη. Θα μου πείτε τώρα, κάτι που δεν έχει ύλη μπορεί να υπάρχει? Θα σας πω για τις καινούργιες μεθόδους της αστροναυτικής ή καλύτερα για την πυρηνική φυσική, που βρήκανε σωματίδια, όπως είναι τα κουάρτς και άλλα σωματίδια, τα μειόνια κλπ, τα οποία διατρέχουν το σύμπαν με τέτοια ταχύτητα, που αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να περάσουν τη Γη, να τη διασχίσουν τη Γη από το ένα σημείο στο άλλο. Πού να κατατάξουμε λοιπόν αυτά τα σωμάτια? Κάποιοι λένε ότι είναι υλικά σωμάτια, επειδή έχουν μια υπόσταση υλική, δηλαδή μετριέται κατά κάποιο τρόπο το φορτίο τους, όπως του ηλεκτρονίου κλπ. Είναι χιλιάδες φορές πιο χαμηλό από το ηλεκτρονικό φορτίο.
Εν πάση περιπτώσει, και μέσα στα δωμάτια μας περνάνε υψηλές, λεπτές μάλλον, συχνότητες διαφόρων κυμάτων, τα frequency που τα λένε οι φυσικοί, αλλά και σωματίδια τέτοια περνάνε εκατομμύρια το δευτερόλεπτο και δεν τα καταλαβαίνουμε καθόλου. Διότι εμείς αποτελούμεθα από μια ύλη χοντρή, πιο παχιά, όπως ένας ελέφαντας δεν μπορεί να καταλάβει έναν ψήλο, αν κάτσει επάνω του, δεν του στοιχίζει τίποτα, δεν έχει βάρος για τον ελέφαντα ένας ψήλος. Έτσι και για μας αυτές οι συχνότητες είναι σαν να μην υπάρχουν. Όμως περνάνε, διατρέχουν το σώμα μας. Έτσι. Και πολλές φορές λένε ότι από αυτές τις συχνότητες η πάρα πολύ μεγάλη χρήση αυτών των συχνοτήτων δημιουργεί και ανομαλίες στο DNA ή στα κύτταρα του ανθρώπου. Αυτό είναι υπό μελέτη κλπ. Τι θέλω να πω όμως. Μήπως είναι αυτοί μόνο οι κόσμοι? Όχι. Υπάρχει και ο πνευματικός κόσμος που, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι οι θρόνοι, οι κυριότητες, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ και πολλά άλλα, τα οποία επισημαίνει σαν μια ποιοτική διαφορετική κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Θεός, όντα διαφορετικής ύλης, τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει η δική μας διάνοια, κύριε Φουντουλάκη. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Να πάμε και λίγο στην ιατρική. Εμείς 8 μήνες, 9 μήνες, 9 μήνες, κολυμπάμε στο αμνιακό υγρό μέσα σε μια σακούλα εκεί της μήτρας που υπάρχει και κολυμπάμε εκεί μέσα. Έχουμε αναμνήσεις από εκεί. Πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν έχει από εκεί αναμνήσεις. Διότι εκεί πέρα υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ένα υγρό στοιχείο, όπου δεν κοιτάμε να βρούμε τη διατροφή μας όπως τα όντα όταν είναι έξω. Δεν αναπνέουμε οξυγόνο. Παίρνουμε το οξυγόνο από τη μάνα μας, από τον οφάλιο λόρο και τα θρεπτικά συστατικά. Και ξέρετε κάτι, αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το περιβάλλον, τόσο ώστε όταν βγούμε έξω, διαμαρτυρόμεθα και φωνάζουμε και κλαίμε και σκούζουμε. Έτσι δεν είναι? Το παιδί όταν γεννιέται δεν φωνάζει και δεν σκούζει, κύριε Φουντουλάκη? Λοιπόν, ένας κόσμος είναι και αυτός. Ο δεύτερος κόσμος που βρισκόμαστε τώρα εδώ είναι αυτός ο κόσμος ο φυσικός. Κανένας από εμάς, φαντάζομαι, δεν θέλει να ξαναμπεί στη μήτρα της μάνας του και να ζήσει 9 μήνες μέσα σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Που θα έχει ζέστη, θα έχει φαγητό, αλλά αυτό, αλλά δεν θα βλέπουν τα μάτια, δεν θα ακούν τα αυτιά του, δεν θα βλέπει ανθρώπους κλπ. Έτσι λοιπόν, όταν φύγει από εκεί, δύσκολα φεύγουμε από αυτή την κατάσταση, από τη μήτρα της μητέρας μας ξεκολλάμε με το ζόρι και από αυτόν τον κόσμο πάλι ξεκολλάμε με το ζόρι. Οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν με κλάμα από αυτόν τον κόσμο, με μια δυσκολία, διότι ο θάνατος είναι πικρός για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τους παράλληλους κόσμους, που προχείρως μπορούμε να αναφέρουμε τώρα ότι υπάρχουν τον αμνιακό κόσμο της μήτρας της μητέρας μας, τον κόσμο τον εξωτερικό που ζούμε τώρα και έναν άλλο κόσμο που θα τον βαδίσουμε μετά τον θάνατο. Αυτός λοιπόν ο κόσμος ήρθε και έγινε γνωστός σε εμάς από τις διδασκαλίες αφενός με των αρχαίων φιλοσόφων, αλλά έβαλε τη σφραγίδα του με δύο χέρια και αποδεικτικά στοιχεία ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε, πήγε στον άλλο κόσμο 3 μέρες, ξαναγύρισε και μας μίλησε για αυτόν τον κόσμο. Επομένως, έχουμε να διανύσουμε και άλλο κόσμο μετά από αυτόν. Αλλά για να μην πολυλογήσω, βεβαίως, θα πάρετε και εσείς το λόγο. Εξάλλου, κύριε Τζακλή, σήμερα το Ευαγγέλιο είναι επίκαιρο, δηλαδή μιλάει για τον πνευματικό αυτόν κόσμο. Και επίσης, αν και με αρνητικό τρόπο. Βεβαίως, σαφώς. Θα δούμε λοιπόν για τα πνεύματα. Υπάρχουν τα πνεύματα. Επίσης, σημαντικό είναι, κύριε Τζακλή, να καταλάβουμε ότι για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε κατά τη διάρκεια αυτού του επίγειου βίου, κρινόμαστε. Και ουσιαστικά για τις πράξεις μας και αυτά τα οποία κάναμε, αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Άρα συνδέεται ο αισθητός, αυτό που βλέπουμε γύρω μας από τις αισθήσεις, με τον επέκεινα κόσμο, βεβαίως. Με την νοητή ωραιότητα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό αυτού του επίγειου βίου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σαφώς μιλήσατε και για την ύλη, για αυτά τα οποία επισυμβαίνουν γύρω μας, για τον υλικό κόσμο, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να συναισθανόμαστε ότι την αξία αυτού του βίου και την αξία αυτής της ζωής. Βεβαίως. Αυτή η ζωή δεν δόθη έτσι χάριν γούστου, αλλά για ένα πολύ μεγάλο σκοπό, για ένα πάρα πολύ μεγάλο σκοπό. Πρωτεύοντα σκοπό, μάλιστα. Ο Θεός μας θέλει ελευθέρως να καταταχθούμε στα παιδιά Του, στα παιδιά της Ουρανίου Βασιλείας. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ζωής. Μόνοι μας να αποφασίσουμε και να πούμε ναι, θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε τον Θεό, θέλουμε την Αγία Τριάδα, θέλουμε τους Αγίους, θέλουμε την Παναγία. Μόνοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό και εκεί κρίνεται ο άνθρωπος, διότι όπως έχει πει και κάποιος Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Χριστός θα είναι μια ζυγαριά, μια
μια ζυγαριά στην οποία θα κριθεί όλη η ανθρωπότητα. Δηλαδή, ποιοι θα πάνε από εδώ και ποιοι θα πάνε από εκεί. Όσοι δεν πάνε με τον Χριστό, δυστυχώς θα ανήκουν στο διάβολο μετά. Δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση όπως περιμένουν μερικοί και ουδετερότητα σε αυτό το θέμα. Πρέπει να διαλέξει μία από τις δύο θέσεις. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Δεν υπάρχει άλλη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ζωή, διότι εδώ θα γίνει η διαλογή για την αιωνιότητα. Από εδώ θα διαλέξουμε πού θα σταθούμε στην αιωνιότητα. Στο ζωφερό κόσμο της φρίκης, που είναι ο Σατανάς, που είναι το ψεύδος, που είναι το σκότος, που είναι η βρωμιά. Οι ενοχές, οι τύψεις της λιθιότητα, όλα αυτά που λέτε. Και ακόμα περισσότερα. Ή θα καταταχθούμε στον κόσμο του Χριστού, όπου είναι η αγάπη, η αρμονία, η αδερφοσύνη, η χαρά, η αιώνια ευτυχία. Λέει ένας, λοιπόν, ναι, κύριε Τσακλή, πολύ ωραία τα λέτε, ναι. Και εξάλλου ένας Άγιος, παρακαλώ, να... ναι, ένας Άγιος λέει ότι για την κόλαση, όπως ρωτάνε πολλοί φίλοι, η κόλαση ουσιαστικά, η έννοια της κολάσης έχει να κάνει με ενοχές, έχει να κάνει με τις τύψεις, και οι άνθρωποι κατά διάρκεια της κολάσης, αφού θα βρίσκονται εκεί, δεν θα μπορεί ο ένας να δει το πρόσωπο του άλλου, θα είναι πλάτες με πλάτες. Ουσιαστικά για να καταλάβουμε, ναι, και να συναισθανθούμε. Και επίσης ο άνθρωπος, όπως ρωτάει κάποιος φίλος, πώς μπορεί να αντιληφθεί τον επέκεινα κόσμο, εκεί που υπάρχει η αρχική ομορφιά, μπορεί να φτάσει εκεί μέσα από το νου του, μέσα από την νόηση, μέσα από την επιστήμη. Η επιστήμη μπορεί να τον βοηθήσει να φτάσει εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ξέρουμε πώς είναι, κύριε Φουντουλάκη μου, η κόλαση, αλλά ξέρουμε πώς θα την αποφύγουμε. Θα την αποφύγουμε αν προσκοληθούμε στο Χριστό. Αν προσκοληθούμε στην Ορθοδοξία, στο παρελθόν, στους πατέρες μας, στους σοφούς αυτούς ανθρώπους που έκαναν τόσα πράγματα για την ανθρωπότητα, που έβγαλαν τόσα βιβλία, που διαφώτισαν τόσο κόσμο με τόση ενάργεια, με τόση καλοσύνη, με τόση φαντασία, με τόσο κόπο. Έχουν δώσει εκατομμύρια συγγράμματα οι Έλληνες για το τι είναι η αιώνια ζωή και πώς μπορεί να την αποκτήσει κανείς. Και το περίεργο είναι ότι εμείς δεν πιάνουμε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Και θα κριθούμε γι' αυτό, διότι το Σάββατο την Κυριακή παίρνουμε 3 κιλά εφημερίδα, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο. Παίρνουμε εφημερίδες που ζυγίζουν 3 κιλά και πάμε στο σπίτι και τις κοιτάμε. Τις διαβάζουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δουλειά αυτή να αφήνουμε μια σελίδα, δύο του Ευαγγελίου που μπορούμε να διαβάσουμε κάθε Κυριακή και να παίρνουμε αναγνώσματα. Τα πιο περίεργα αναγνώματα του κόσμου, πράγματα που δεν μας αφορούν. Αν τα δελφίνια, ξέρω εγώ, μεταναστεύουν από τον Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνουν εκεί κλπ. Και τι μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ το θέμα αυτό. Και άλλα πολλά για ηθοποιούς οι οποίοι έχουν παντρευτεί, έχουν χωρίσει και έχουν διαζύγια και δεν έχουν διαζύγια και θα ξαναπαντρευτούν. Και ένας παντρεύτηκε για... 3 φορές τη γυναίκα του. Βεβαίως, γι' αυτό λέμε εδώ, κυρία Τζακλή, είμαστε υπέρμαχοι και ακολουθούμε την ρίση του Καρτέσιου που λέμε σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Η σκέψη, η γνώση. Γι' αυτό και ο μεγάλος Σωκράτης, έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτήν την εκπομπή, είπε ότι κανένας δεν γεννιέται κακός, άρα η σωστή γνώση, αυτή η γνώση που θα πάρει ο κάθε άνθρωπος, τον βοηθάει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Άρα λοιπόν, η γνώση, έχουμε πολλές πηγές γνώσης κατά τη διάρκεια της ζωής μας, πώς την αξιοποιούμε, από πού ακολουθούμε, την υιοθετούμε, γιατί στο διαδίκτυο έχουμε πολλές πηγές γνώσης. Και να πούμε και στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν, ξέρετε, και παλαιότερες εκπομπές μας, κύριε Τζακλή. Να δει ο κόσμος. Μέγας Φίλιππος και Μπάσα Τζακλή. Βεβαίως, να το πούμε, γιατί υπάρχουν παλαιά αποσπάσματα εκπομπών μας. Ξέρετε ότι αυτό που είπατε τώρα προηγουμένως το έχει πει ο Χριστός για την άγνοια. Ναι, ναι. Το έχει πει και ο Χριστός στο Σταυρό. Ουκ είδασι, ουκ γαρίδασι τι ποιούσι. Που σημαίνει δεν ξέρουν τι κάνουν όταν τον σταύρωναν τον Χριστό. Ζήτησε από το Θεό να του συγχωρέσει με το ελαφρυντικό ότι δεν ήξεραν αυτοί οι Ρωμαίοι στρατιώτες τι κάνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι, ναι, αυτό, ναι, που είπατε εσείς προηγουμένως για την άγνοια του Σωκράτη. Έτσι. Πολλά, ναι, βλέπουμε κοινά στοιχεία. Βεβαίως ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος φώτισε τους αρχαίους Έλληνες. Βεβαίως βλέπουμε και τώρα πίσω μας, βλέπουμε και τους μεγάλους φιλοσόφους. Ναι, το μεγάλο, ναι, μετέωρο είναι, βεβαίως, αυτό που έχω και στο βιβλίο μου, η αρχαία φιλοσοφία και, ναι, η πατερική θεολογία, δηλαδή τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη. Και επειδή μιλάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σπουδαίοι μοναδικοί άνθρωποι. Βεβαίως, μιλάμε για τον αισθητό και νοητό κόσμο. Βλέπουμε και το βιβλίο μου που μιλάω για όλα αυτά τα θέματα που αντλούμε εδώ στοιχεία σε κάθε εκπομπή. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα βιβλία, είναι θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Βλέπουμε η έννοια της ψυχής, η έννοια του χρόνου.
θέματα μεταφυσικά, ένα λογοτεχνικό βιβλίο για την έννοια της φύσεως και της σιωπής. Έχουμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής βλέπουμε διάφορες εικόνες. Βλέπουμε και σε κάποια εικόνα που έχουμε όλους τους φιλοσόφους και βλέπουμε επίσης ότι ο Μεγάλος Πλάτωνας κοιτάει με τον... Ναι, τώρα βλέπουμε αυτή την εικόνα, ευχαριστούμε και τον σκηνοθέτη που μας τη δείχνει. Βλέπουμε λοιπόν τον Πλάτο και τον Αριστοτέλη και βλέπουμε ότι ο Πλάτωνας δείχνει προς τον ουρανό, προς τον μεταφυσικό κόσμο, ενώ ο Αριστοτέλης περισσότερο μιλάει για την ηθική φιλοσοφία. Και έρχεται καταλήγοντας όλα αυτά που λέω στο βιβλίο μου «Φύση και σιωπή» στον Πλωτίνο, έρχεται ο Πλωτίνος να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, σε αυτό το βιβλίο μου όλα αυτά τα εξετάζω, μεταξύ του αισθητού, αυτά δηλαδή που βλέπουμε, με το μεταφυσικό. Μιλάει για μέδεξη του ανθρώπου, για μυστική ένωση. Πώς θα ενωθούμε ουσιαστικά, αυτό που λέει και η πατρική θεολογία, με το Θεό. Μιλάω μέσα για το συμπόσιο, για την αγάπη του ανθρώπου, για την νοσταλγία του ανθρώπου, για το κάλος, για την ομορφιά, για τον έρωτα προς το Θεό. Αυτό που λέει και ο μοναχισμός και η μοναστική κοινότητα και η ουσία του μοναχισμού είναι ότι ο έρωτας του ανθρώπου προς το αγαθό, προς τον ίδιο το Θεό. Λοιπόν, πράγματι, Γιώργο μου, ο Σωκράτης και ο Πλάτων ήταν αποδεκτοί από τον χριστιανισμό τόσο πολύ, τόσο ώστε τους καθιέρωσαν σαν ένα είδος Αγίων, δίχως από τον Στέφανο, αλλά Αγίους άνδρες, τους θεωρεί και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν αποκλείεται, τώρα που το σκέφτομαι, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης, μάλλον ο Πλάτων που το περιγράφει μέσα τη σπηλιά, που γράφει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέφυγε από τους άλλους και ανέβηκε στα ύψη και βγήκε έξω στο φως, να σκιαγραφεί κατά κάποιο τρόπο εκείνη τη στιγμή τον Χριστό. Διότι και η τύχη αυτού του ανθρώπου, από ό,τι ξέρουμε, η τύχη αυτού του ανθρώπου ήταν να τον σκοτώσουν εκείνοι οι, οποίοι, οι κακόβουλοι, εκείνοι που δεν τον πίστεψαν, έτσι δεν είναι. Δεν τον σκότωσαν, ναι, νομίζω. Ναι. Νομίζω τον σκότωσαν. Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι ο ευεργέτης, ο μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας, ο Χριστός, σταυρώνεται. Μπορείτε να αφήνετε, κυρίες και κύριοι, και τα ερωτήματά σας. Κυρία Τσακλή, μας ρωτάει μία τηλεθεάτρια ναι. για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Μάλιστα. Για όλα αυτά τα γεγονότα. Έχουμε και άλλα ερωτήματα. Θα πούμε ωραία. Τώρα συνεχίζοντας. Αφορά την υπόθεση ναι, της Κωνσταντίνου Πόλεως, έτσι. Ναι. Η προφητεία αυτή είναι του Κοσμάτου Αιτωλού. Η πρώτη προφητεία είναι του Κοσμάτου Αιτωλού, να ξέρουμε. Ναι. Όπου λέει ότι το ξανθό γένος, οι Ρώσοι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, και είπε και το γράμμα που αρχίζουν, το ρο δηλαδή, αρχίζει από ρο αυτό το γένος, λέει, είναι οι Ρώσοι δηλαδή, το ξανθό γένος. Θα ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη. Το έχει πει ο Κοσμάς ο Αιτωλός πριν να γίνει η άλλος Κωνσταντινούπολης. Προτού ναι, ναι. να γίνει η άλλος Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, 60-70 χρόνια πριν να έρθουν οι Τούρκοι. Είπε ότι τη δεύτερη φορά, όταν θα επιχειρήσουν οι Τούρκοι να ξαναμπούνε στην Ελλάδα, θα απελευθερωθούμε, λέει, από αυτούς. Εννοούσε ότι θα σκλαβωθούμε πρώτα και θα απελευθερωθούμε μετά. Μετά 400 χρόνια σκλαβιάς, απελευθερώνεται η Ελλάδα. Αλλά οι αγαρινοί, λέει, γιατί έτσι του έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, θα ξανάρθουν. Ναι. Θα ξανάρθουν. Όταν ξανάρθουν, λέει, θα έχουν τα κόλληβά τους στο ζωνάρι τους. Ναι, δηλαδή ναι, θα ναι. είναι ετοιμοθάνατοι όταν έρθουν, θα πατήσουν το έδαφος της Ελλάδος. Τούρκοι στρατιώτες θα είναι ετοιμοθάνατοι. Αυτό είπε. Αυτά είναι η προφητεία του Κοσμάτου Αιτωλού. Και μετά λέει ότι το ξανθό γένος θα πάει στην πόλη και θα δημιουργήσει εκεί πέρα τρομερό πόλεμο με τους Τούρκους που θα καταστρέψει το 1/3 των ανθρώπων εκεί. Των αγαρινών, το άλλο τρίτο, οι οποίοι είναι κρυπτοχριστιανοί, θα έρθουν και θα γίνουν μαζί με τους Ρώσους και με εμάς ένα, δεν θα πολεμήσουν τους Ρώσους. Ναι. Και το άλλο τρίτο θα αναγκαστεί τον Τούρκο να φύγει στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η προφητεία του Κοσμάτου Αιτωλού. Αλλά για να έρθει αυτό το πράγμα, πρέπει να εμφανιστεί, λένε, ένας βασιλιάς, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Άλλοι λένε ότι είναι ο ίδιος ο βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πέθανε πάνω στα τείχη της πόλεως και. Εξαφανίστηκε το σώμα του, βρήκαν το κεφάλι του, μετά το χάσανε και το κεφάλι του. Δηλαδή ότι είναι αυτός ο οποίος τον έχει ο Θεός κάπου, που δεν έχει γευτεί θάνατο και θα έρθει να ελευθερώσει την πόλη. Αυτή είναι μια δοξασία. Η δεύτερη είναι του Ιωάννη του Ελεήμονος. Κάποιος μέσα από την πόλη, άγνωστος άνθρωπος, χωρικός, τον οποίο δεν ξέρει κανένας ότι αυτός έχει τις δυνάμεις να κάνει κάτι τέτοιο, αυτόν θα χρήσουν οι βασιλιά όταν πρόκειται να γίνει η απελευθέρωση της πόλεως. Επομένως, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ένα δίπολο με δύο πρόσωπα, έναν τον ίδιο τον Ιωάννη, έναν τον Ιωάννη τον Ελεήμονα και έναν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ο οποίος πέθανε με το σπαθί στο χέρι, αφού πρώτα μπήκε στην Αγία Σοφία, κοινώνησε τον αχράντων μυστηρίων, κοινωνήσανε δακρυσμένοι όλοι τους μέσα στην Αγία Σοφία, γιατί θα ανέβαιναν στα τείχη της πόλεως για να πολεμήσουν τους αγαρινούς. Και πολέμησαν και έπεσαν. Όλοι μέχρι ενός, ελάχιστοι εσώθηκαν,
διότι ήταν συντριπτική η υπεροχή των Αγαρινών. Αφού με 160.000 ήρθε ο Μωάμεθ, με 15.000 ήταν οι Έλληνες επάνω στα κάστρα. Δηλαδή πολλές φορές περισσότεροι. Αλλά θα μου πεις, οι Έλληνες πάντα πολεμούσαμε με υπέρτερο στρατό, με τους Πέρσες πάλι τα ίδια, με τους Μόλους, με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς κλπ. Πάντα η μοίρα μας είναι, επειδή είμαστε μικροί, να πολεμάμε πάντοτε με τη δύναμη του Θεού και να νικάμε. Όταν ο Μακρυγιάννης, όταν ο Χάμιλτον είπε ότι ο Μακρυγιάννη, πρώτα βρήκε τον Κολοκοτρώνη, γιατί είπε ο Κολοκοτρώνης, εμείς περιμένουμε τον βασιλιά μας. Λέει και έχουμε άπαρτα κάστρα. Δεν κατάλαβε τίποτα αυτό. Πού να καταλάβει η ελληνική ιστορία. Πήγε στο Μακρυγιάννη και του λέει του Μακρυγιάννη, φύγετε από αυτές τις θέσεις που έχετε ταμπουρωθεί, διότι οι Τούρκοι είναι πάρα πολλοί, είναι 15.000 και εσείς 400 άτομα. Ναι. Φύγετε από εκεί, διότι θα σκοτωθείτε όλοι μέχρι ενός. Δεν θα νικήσετε. Και του λέω ο Μακρυγιάννης, μα εμείς το ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε. Αλλά θα νικήσει ο Θεός που είναι μαζί μας. Και τότε λέει, τον εθαύμασε, λέει ο άλλος, και του λέει, αφού έτσι το πιστεύεις, άνθρωπε μου, λέει αυτό. Και πράγματι ο Μακρυγιάννης νίκησε στη μάχη αυτή. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν υπέρτερες. Άρα η προφητεία αυτή έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη, αυτό που είπα για τον Μαρμαρινό. Ναι, με την Κωνσταντινούπολη. Γιατί ρωτάει κάποια φίλη εδώ πέρα, μπορείτε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσει τις ερωτήσεις. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, με το 6822-668 και μας ενημερώνουν. Ευχαριστούμε. Πολλές φορές μας έχουν ρωτήσει επίσης πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ναι. Και έχουμε πει ότι ο Ουδής γνωρίζει, αλλά μας έδωσε ο Θεός σημεία για την έλευση του Αντιχρίστου. Και μπορούμε να πούμε τα τρία πιο δυνατά σημεία που μπορεί να έχουμε. Ναι, ναι. Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Ένα είναι το 666, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν το αμφισβητεί κανένας Έλληνας πλέον και κανένας παγκοσμίως δεν αμφισβητεί ότι αυτό το 666 έχει εξαπλωθεί στον κόσμο και θα το χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να κυριαρχήσει επάνω στην υλική υπόσταση του ανθρώπου. Δηλαδή, για να δίνει τρόφιμα να τρώει ο κόσμος, θα πρέπει να έχουν αυτό το σημείο του Αντιχρίστου. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι το χτίσιμο του ναού της Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι ένα σημάδι και αυτό προ της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Λοιπόν, 666, ο ναός της Ιερουσαλήμ και ένα ακόμα σημάδι που είναι οι δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι θα εμφανιστούν επί Αντιχρίστου για να πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Να τους σκοτώσει ο Αντίχριστος και να αναστηθούν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Εκεί, στην Αποκάλυψη, προφητεύεται και η τηλεόραση. Διότι πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ, πώς είναι δυνατόν να δει όλη η ανθρωπότητα δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι τρεις μέρες άταφοι και ξαφνικά σηκώνονται στον αέρα και φεύγουν προς τα πάνω. Λοιπόν, για να το δει κανείς αυτό, που η Αποκάλυψη, ό,τι έχει πει, έχει βγει και έχει ακόμα να πει κι άλλα που θα βγουν, και η εγγύηση ότι θα βγουν και αυτά που λέει και ο Κοσμάτος ο Αιτωλός και η Αποκάλυψη, είναι ότι βγήκαν τα πρώτα τους. Του Κοσμάτου Αιτωλού έχουν βγει τα 70% των προφητείων. Και τι δεν είχε προφητεύσει αυτός ο άνθρωπος. Για την τηλεόραση δεν είχε πει. Ναι, βέβαια. Ότι πρέπει να κάνει μια ειδική εκπομπή. Το κουτί που θα έχει τα κέρατά του στην ταράτσα και μέσα θα έχει το διάβολο. Δυστυχώς, βέβαια, δεν μπορεί όλη η τηλεόραση να πάρει αυτή την. Αλλά επειδή γίνονται πολλά κακά μέσα στην τηλεόραση, γι' αυτό το έχει πει ο Κοσμάτος ο Αιτωλός. Η τηλεόραση είναι ένα εργαλείο όπως είναι το μαχαίρι και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για καλό ή για κακό. Προτείνουμε λοιπόν εμείς, σαν χριστιανοί άνθρωποι, να χρησιμοποιήσουμε την τηλεόραση για το καλό της ανθρωπότητος. Να μην αφήσουμε αυτούς οι οποίοι μιλάνε συνεχώς για ίντριγκες, για θανάτους, για φόνους, για λεφτά, για οτιδήποτε. Να μην αφήσουμε αυτούς να έχουν την τηλεόραση, αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας ανήκει στην τηλεόραση. Να πάρουμε ένα κομμάτι από εκπομπές οι οποίες θα μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, να παρηγορήσουν βεβαίως τον κόσμο. Άρα, λοιπόν, και αυτό προσπαθούμε εδώ είναι να βρούμε ανθρώπους συνεργάτες τέτοιους. Ναι, γιατί καλά κάνουμε όλες τις δράσεις. Επειδή μιλάμε σήμερα για πνευματική κρίση πολλές φορές, αλλά δεν δραστηριοποιούμαστε. Μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί μέσα από αυτή την πνευματική εκπομπή. Υπάρχει ένα βήμα, εδώ απαντάμε βεβαίως στα ερωτήματα, στις ερωτήσεις. Να έρθουν σε επαφή, τα τηλέφωνα υπάρχουν. Στις δικές ανησυχίες, τα προβλήματα, διότι ο καθημερινός άνθρωπος μέσα από την ψυχολογική ανάλυση του εαυτού του, μέσα από το δικό του ψυχολογικό πορτρέτο, μπορεί να καταλάβει, να δει τον εσωτερικό του κόσμο, τον εσωτερικό του εαυτό, κάτι που ο Σωκράτης τον βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, να μας λέει ότι ένα πράγμα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα, δηλαδή να έχει αυτογνωσία της πραγμάτων του ιδίου του εαυτού του, έτσι η αυτογνωσία, η καθαρότητα της καρδίας, η καθαρότητα της ψυχής, η ηρεμία είναι το ζητούμενο της εποχής μας, μέσα από τις πολλές διακυμάνσεις, μέσα από τις πολλές διακυμάνσεις των συναισθημάτων, όλων αυτών των καταστάσεων που υπάρχουν γύρω μας. Έτσι λοιπόν η δραστηριότητα, το πρώτο πράγμα που λέει ένας ειδικός σε έναν άνθρωπο που διακατέχεται από στενοχώρια, από κατάθλιψη, είναι να δραστηριοποιείται, να
μπορέσει να ενταχθεί, να ενσωματωθεί μέσα σε μια ομάδα. Όλα όμως αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Μιλάμε σήμερα για τον αισθητό και τον νοητό κόσμο, για τη σχέση της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Μαζί τον κύριο Ατσακλή, περνάμε στο διάλειμμα. Για την αγάπη που πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Είπαν οι μαθητές του Χριστού, πώς θα μας γνωρίζουν εμάς. Δεν σας το λέω περίπου. Ναι, και πάμε στο διάλειμμα, κύριε Ατσακλή. Πώς θα μας γνωρίσουν εμάς. Και είπε ο Χριστός, από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας, από την αλληλοβοήθειά σας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αγάπη και αλληλοβοήθεια, αν θέλουμε να γνωριζόμαστε χριστιανοί. Να περάσουμε στο διάλειμμα. Το διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή, την επιστημονική, φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και αναλύουμε, με αναλύσει διάφορα φιλοσοφικά θεολογικά θέματα και αύριο το πρωί σε επανάληψη και το βράδυ της Κυριακής μέσω από το κανάλι της Θεσσαλονίκης αναμεταδίδεται πάλι η εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Μιλάμε σήμερα για την ομορφιά του νοητού αλλά και του αισθητού κόσμου. Αυτό που γεφύρωσε ο νεοπλατωνισμός και ο Πλοτίνος. Βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα. Ο Πλοτίνος γεφύρωσε το χάσμα αυτό. Βλέπουμε η ουσία και η θανασία της ψυχής. Λέει ο Πλοτίνος, ο Πλάτωνας και οι μεγάλοι φιλόσοφοι ότι η ψυχή του ανθρώπου, επειδή, επειδή έχει ένα θεϊκό στοιχείο μέσα της, όταν έρθει σε επαφή με το αγαθό, με τον ίδιο το Θεό, δονείται από χαρά, από αγαλίαση. Όλα αυτά τα περιγράφω στην έννοια της ψυχής. Στο έργο μου αυτό η ουσία και η θανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο μιλάω για την έννοια του χρόνου. Ένα μεταφυσικό ζήτημα. Τι είναι ο χρόνος? Ο Καντ, πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το 1770 που μιλάει για τη μορφή και τις αρχές του αισθητού και του νοητού κόσμου. Η έννοια της σιωπής και της φύσης στον Πλοτίνο. Μυστικισμός, νεοπλατωνισμός. Αυτή η μυσταγωγία, όλη αυτή η αναβαθμή, πώς μπορούμε να φτάσουμε να γίνουμε κατά χάρη Θεοί. Είπε ο κ. Ατζακρής πριν το διάλειμμα για την αγάπη, τα πνευματικά χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι, οι μεγάλες πατερικές μορφές είχαν αγάπη προς τους ανθρώπους και όλα και σε όλα τα όντα που ευρίσκονται στο στοιχείο της φύσεως. Όλα αυτά τα αναλύω στο βιβλίο αυτό, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, δούμε στοιχεία και μιλάω και τον Απόστολο Παύλο που όταν έφτασε στην Αθήνα είδε τον άγνωστο Θεό, ο Θεάνθρωπος που είπε όταν συνάντησε τους Έλληνες, ελήλυθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όλα αυτά λοιπόν περιγράφω και στο βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία και θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας. Μπορείτε τώρα, αν τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα, για τη ροή αυτών των εκπομπών, για τις ανησυχίες μας, για τους προβληματισμούς μας και για τα πέντε αυτά βιβλία που έχω συγγράψει και καθώς και για τα DVD του κυρίου Ατζακλή. Λοιπόν, η κορυφαία ιδιότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι η αγάπη, έτσι. Να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά και τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Και η ταπείνωση επίσης λένε οι πατέρες. Η ταπείνωση, όχι ταπεινολογία, εγώ ξέρεις, δεν είμαι χάλια, δεν είμαι καλός και αυτά. Αυτό δεν είναι. Ταπείνωση θα πει να πας στον παπά για να του πεις παπά, έλα εδώ, φέρω το πετραχύρι να κάτσω να σου πω τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Δηλαδή, να ευτελιστούμε και μπροστά σε έναν άνθρωπο όπως το θέλει ο Θεός αυτό και όπως το μυστήριο αυτό το έχει καθιερώσει ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, η αγάπη όμως προς τον συνάνθρωπό μας και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας είναι αυτό που θα μας ανεβάσει προς τα θεϊκά ύψη. Και εδώ θα δείτε μία περίπτωση, την έχω πει στον Γιώργο, αλλά να την επαναλάβουμε, Γιώργο μου, γιατί ναι. Ο κόσμος ακούει τέτοια πράγματα. Υπήρχε ο Τζον Ντάν, ένας φωτορεπόρτερ από το Τέξας. Αυτή η υπόθεση είναι γύρω στο 1967 με 70. Κάπου εκεί την είχα διαβάσει τότε αυτή την υπόθεση, αλλά μου είχε μείνει μέσα στο μυαλό. Λοιπόν, αυτός ο ρεπόρτερ έμενε στο Τέξας. Και όταν γύριζε το απόγευμα στο Σούρουπο, προς το Σούρουπο, στο σπίτι του, στο δρόμο προς το σπίτι του, σε έναν αυτοκινητόδρομο, έγινε ένα φοβερό περιστατικό. Ένας νέος είχε τρακάρει σε ένα δέντρο με το αυτοκίνητό του και ήταν ετοιμοθάνατος. Εμόφυρτος, έτρεχαν παντού τα αίματα από όλο το σώμα και πεσμένος στο κάθισμα, γερεσμένος έτσι, στο κάθισμά του. Ο Τζον Ντάν, ο φωτορεπόρτερ,
αντί για να δώσει πρώτες βοήθειες, τουλάχιστον να σταματήσει την αιμορραγία, αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο που αιμορραγεί, έτσι, να ασκήσουμε από το πουκάμισο μια γραβάτα, να βγάλουμε ένα κορδόνι, να του δέσουμε εκείνο το σημείο που βγαίνει το πολύαμα, πάνω από το σημείο που βγαίνει το αίμα. Αν έχω χτυπήσει εγώ εδώ, πρέπει να δέσουμε από πάνω. Οι αρτηρίες αρχίζουν από πάνω, έτσι, η καρδιά. Προς τα κάτω πάει το αίμα, οπότε πρέπει να δέσουμε πιο πάνω, από εκεί που είναι το τραύμα. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό το πράγμα, να δέσει, να περιδέσει, όπως ο καλός Σαμαρείτης, θυμόμαστε το Ευαγγέλιο, περιέδεσε εκείνον που ήταν τραυματισμένος με μαχαιριές από τους ληστές, τι έκανε, έβγαλε την κάμερά του και άρχισε να παίρνει για το ρεπορτάζ της αυριανής μέρας. Σου λέει: Βρήκα ένα ωραίο στοιχείο για ρεπορτάζ, κάποιον που πεθαίνει στην άσφαλτο, να πούμε ότι ήταν άπονοι εκείνοι που περάσανε και δεν τον περιθάλψανε κλπ. Αλλά μέσα στο, κύριε Φουντουλάκη, ναι, μέσα στο εμφανιστήριο του σπιτιού του, σιγά σιγά κοιτάζοντας τον άνθρωπο αυτόν που έπαιρνε, είδε ότι ήταν ο γιος του. Είχε χτυπήσει ο γιος του. Θανάσιμο τρακάρισμα είχε κάνει ο γιος του. Που αν αυτός ο ίδιος είχε φωνάξει εκείνη την ώρα να τον πάρουνε και είχε περιδέσει τα τραύματά του, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να ζούσε ο γιος του. Λοιπόν, έτσι, επειδή από έλλειψη αγάπης προς τον συνάνθρωπό του αυτός, ο Τζον Νταν, έχασε το ίδιο του το παιδί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η αγάπη πρέπει να είναι προς όλους. Ο πατέρας πρέπει να βλέπει όλα τα παιδιά του κόσμου σαν πατέρας. Όχι μόνο τα δικά του, αλλά και τα άλλα. Βέβαια, θα αγαπάει πιο πολύ τα δικά του. Αυτό είναι επόμενο. Δεν μπορεί να αγαπάς τη μάνα σου πιο πολύ, λιγότερο από μια άλλη μάνα, αλλά να αγαπάς και τους άλλους ανθρώπους. Να είσαι βοηθητικός και τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη λοιπόν και η πίστη. Τώρα για την πίστη. Η πίστη θα υπάρχει μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αγαπητέ μου Γιώργο. Ναι. Διότι στον άλλο κόσμο, όταν βλέπουμε τον Θεό, όσοι μπορέσουμε να τον δούμε, και εύχομαι να είμαι εγώ, αλλά δεν ξέρουμε, θα γίνουν ανατροπές πολλές και θα έρθουν τα πάνω κάτω και μπορεί να μην δούμε και τον Θεό που λέει ο λόγος. Αλλά εμείς κάνουμε αυτές τις εκπομπές έστω για μια ψυχή, για να σωθεί μια ψυχή. Μια ψυχή φιλοδοξούμε. Όχι, δεν φιλοδοξούμε να σώσουμε όλη την Ελλάδα εδώ με αυτές τις εκπομπές που κάνουμε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος να σωθεί είναι κέρδος. Η αγάπη, η πίστη και η ταπείνωση είναι αυτά τα οποία θα μας πάνε, ναι, κοντά στο Θεό. Όλα αυτά τα λέω διότι η αγάπη πρέπει να είναι προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Να μην είναι αγάπη μίζερη. Αγαπάω μόνο εκείνο που με αγαπάει. Όχι, θα αγαπάς όλο τον κόσμο. Και τότε γίνεται η καρδιά πληθυντική, ανοίγει, έχει μέσα της, έχει χαρά μέσα της, διότι αγαπάει όλο τον κόσμο. Και είναι χωρητική όλου του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ ωραίο. Το να έχουμε μεταξύ μας αγάπη μας κάνει αίτητους σε οποιαδήποτε επίθεση. Άρα η αγάπη και ξέρω, είναι, η αγάπη είναι το μεγάλο. Είναι η κορονίδα των αρετών και ναι, η αγάπη μπορεί να μας βοηθήσει. Η πίστη, αυτό ήθελα να πω. Βέβαια. Η πίστη, όταν βλέπουμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν θα υπάρχει πίστη, αφού θα είναι ταυτοποιημένη. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω τώρα εγώ, σε βλέπω, είσαι άνθρωπος, ναι, Γιώργο, ναι, ναι, είσαι άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι σε βλέπω ότι είσαι άνθρωπος, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω. Είσαι άνθρωπος και σε βλέπω. Έτσι και το Θεό δεν χρειαζόμαστε, ναι, να λέμε πιστεύω στο Θεό, αφού είναι ο Θεός μπροστά σου. Τι πίστη να έχεις. Πίστη έχεις μέχρι να τον δεις το Θεό. Κάνουμε μια παρένθεση να ακούσουμε έναν φίλο συνεργάτη της εκπομπής, τον κύριο Ζαφύρη Κουτελιέρη, τον καθηγητή, ναι, της λυρικής σκηνής. Πολύ ευχαριστώ. Τον βαρύτονο, έναν διαπρεπή μουσικό, ναι, που ασχολείται, επειδή η μουσική πολλές φορές μας βοηθάει μέσα στη μελωδία, βέβαια, να φτάσουμε είναι στον κόσμο των ιδεών, στην ομορφιά, να ανεψωθούμε και λίγο, κύριε Τζακλή. Έχετε δει εκκλησία δίχως Βυζαντινό? Από τα πεπραγμένα. Και επειδή είναι ο Ζαφύρης είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά τα θέματα μέσα από την όπερα, μέσα από το θέατρο, μέσα από τις τέχνες, γιατί οι τέχνες βοηθούν τον άνθρωπο να φτάσει στον προορισμό του, στην νοσταλγία του, όπως μας λέει ο Πλωτίνος και ο Απόστολος Παύλος, στην αρχαία την πατρίδα του. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε τον προτέρων. Ζαφύρη, σε ακούμε από το στούντιο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ζαφύρης Κουτελιέρης ονομάζομαι για τους θεατές σας. Βεβαίως. Είμαι λυρικός τραγουδιστής, συνεργάζομαι τη λυρική το 2007. Πολύ χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να... Και εμείς, κύριε Κουτελιέρη, αγαπητέ Ζαφύρη, που σε ακούμε, εδώ είναι μια φιλόξενη τηλεοπτική στέγη. Θέλουμε να δείξουμε ότι τα θέματα αυτά απασχολούν όλους τους ανθρώπους. Τα θέματα του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, του θεάτρου, της μουσικής. Δεν απασχολούν μόνο κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Όλες οι καλές τέχνες μας βοηθούν και θέλουμε να μας πεις το προσωπικό σου βίωμα μέσα από τη μουσική. Ναι. Εγώ άρχισα μικρό σχετικά μουσική, το 8 χρονών ήμουν. Και άκουγα θεωρητικά και από τον πατέρα μου και από, και από τον κύκλο μας ότι η μουσική βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος και τον βοηθάει να φτιάξει τον καλύτερο
χαρακτήρα. Αυτό το οποίο ήταν σε θεωρητικό επίπεδο, εγώ το είδα να πραγματώνεται στο πρόσωπό μου. Με ποια έννοια? Ήμουν ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ κινητικό. Είχα μια δυσκολία στη διατύπωση του λόγου, γιατί μίλαγα πάρα πολύ γρήγορα και συχνά αντιμετώπιζα δυσκολία στο να αποθυσπίσω ένα κείμενο. Όμως επίσης έκανα και πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη. Όταν άρχισα να ασχολούμαι πολύ σοβαρά με τη μουσική, κάνοντας πιάνο σε μεγαλύτερη ηλικία και κλασικό τραγούδι, αυτομάτως απέκτησε ένα εσωτερικό ρυθμό που με βοήθησε στο να στρώνω πιο σωστά αυτό που σκέφτομαι και να γίνω ακόμα και καλύτερος και στο να αποστηθίζω ένα κείμενο. Φανταστείτε ότι έδωσα 3 φορές πανελλήνιες. Το αδύνατό μου σημείο ήταν η ιστορία, γιατί δεν μπορούσα να την αποκτήσω. Ναι, ιστορία. Έχω φτάσει σε ένα επίπεδο τώρα πια που από την συνεχή ενασχοληθεί με τη μουσική να μπορώ να μάθω έναν ολόκληρο ρόλο μέσα σε 2 εβδομάδες. Μέσα σε 2 εβδομάδες, βέβαια. Που τότε δεν μπορούσα να μάθω, ας πούμε, την ιστορία που ήταν σχετικά μικρή ύλη, μέσα σε 3 χρόνια. Άρα, εγώ αυτό το οποίο ήταν θεωρητικό στα αυτιά μου και πολλές φορές το ακούω και να το λένε γενικά άνθρωποι ότι η μουσική οξύνει το πνεύμα και βοηθάει τον άνθρωπο να έχει μια πιο συγκροτημένη προσωπικότητα, εγώ το είδα να συμβαίνει σε μένα τον ίδιο. Βεβαίως. Ζαφή, θέλω να σε ρωτήσουμε το εξής και θα τα πούμε και από κοντά, γιατί και η επικοινωνία μας, σε ακούμε καθαρά, δεν είναι πάρα πολύ καλή. Θα πούμε κάποια στιγμή για το στούντιο. Τι κάνεις αυτή την περίοδο, δηλαδή, επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που συνεχώς κάνεις καινούργια πράγματα, παραστάσεις, τις δραστηριότητες σου να ακούσει και το τηλεοπτικό κοινό που μας βλέπει, για να έρθει να σε παρακολουθήσει από κοντά. Πολύ θα χαρώ να παρακολουθήσουμε την παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Εύθυμη Χείρα, στην οποία συμμετέχω και εγώ και κάνουμε πρόβες αυτή την περίοδο. Βγαίνουν πολύ καλά οι πρόβες. Είναι μία οπερέτα του Λέχα, μεταφρασμένη στα ελληνικά. Είναι στα ελληνικά και τα τραγούδια και η πρόζα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτή την παράσταση είμαστε σχετικά νέοι σε ηλικία. Έχει δροσιά αυτή η παράσταση. Υπάρχουν νέα ταλέντα πολλά. Βεβαίως. Από ένα θεατρικό θεατρικοποιό, τον κύριο Λιγνάδη. Ωραία. Παραστάσεις μου είναι από 11 Μαΐου, 11, 12, 19, 24 και 26 Μαΐου. Ναι, θα ρωτήσω λίγο τον κύριο Κουτελιέρη. Ναι. Οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι family των ξένων. Στα λυρικά, ο κύριος Ζακλής, κύριε Κουτελιέρη, αγαπητές αφής, είναι ο γιατρός γενικής ιατρικής. Ρωτάει κάτι που πολλές φορές και οι φίλοι μας ρωτούν. Γιατί εγώ πιστεύω στους νέους καλλιτέχνες και τους Έλληνες καλλιτέχνες. Οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι πολύ καλοί. Ναι, να σας πω φυσικά. Όσον αφορά το ιδιαίτερο αυτό είδος που ονομάζεται λυρικό τραγούδι, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μπορώ να πω και τα ονόματά τους, ας πούμε. Είναι ο κύριος Σταμπόγλης, ο οποίος κάνει καριέρα στο Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Είναι ο Δημήτρης Οτιλιακός, ο οποίος έχει τραγουδήσει και στη Βασίλη Κόβεν Γκάρντεν και Μετροπόλιτα. Ο Δημήτρης Οπλατανιάς, που κάνει και αυτός τεράστια έχουμε καριέρα. Και το Μάριο Φραγκούλη. Ναι, βέβαια. Και υπάρχουν και άπειρα άλλα ονόματα, και παρελθόντων ετών, αλλά και σύγχρονοι καλλιτέχνες, που είναι και στρίλικοι. Αυτοί που σας ανέφερα είναι γύρω στα 40 με 45 χρονών. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντική καριέρα έξω και με πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Χαίρομαι. Μπράβο. Παντού οι Έλληνες διαπρέπουν και στη μουσική ακόμα. Ορίστε. Λέω, παντού οι Έλληνες διαπρέπουν και ακόμα και στη λυρική μουσική, στην κλασική μουσική. Ναι, φυσικά. Όπως έχουμε πολλούς καλλιτέχνες από τη Μαρία Κάλλας, τη Μούσχουρη, το Φραγκούλη. Έχουμε πολλούς. Έχουμε πολλούς γενικότερα και θα κανονίσουμε. Έτσι, και να έρθεις, κύριε Κουτελιέρη, αγαπητές Ζαφίρ, και μέσα στο στούντιο, μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ναι, να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι, να παρουσιάσεις. Η διάθεσή μας είναι πάντοτε να προβάλλουμε καινούργια πράγματα, το θέατρο, τις τέχνες. Και μέσα, λοιπόν, από αυτήν την εκπομπή μπορούμε να προβάλλουμε τις δραστηριότητες της λυρικής σκηνής, όλα αυτά που βοηθούν την πνευματική προαγωγή
και γίνει επικοδομητικά, γιατί μιλάμε για ανύψωση του πνεύματος μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ευχαρίστως, εμείς είμαστε αρρωγοί και ό,τι είναι καλό, δεν αρνούμαστε να προβάλλουμε το οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, για κουβέντα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε, κυρία Τζακλή. Λοιπόν, ναι. Επειδή υπάρχει και ωραίο και μέσα στη τέχνη, γι' αυτό κάναμε έτσι μια παρεμβολή από τον κύριο Κουτελιέρη, να δείξουμε ότι εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή, όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε συνεργάτες, μπορούμε να προβάλλουμε και κατά τη διάρκεια του διαλύματος για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα πολλά έξοδα που είχε αυτή η εκπομπή, γιατί δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή. Το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ, κύριε Αντζακλή. Και σήμερα λοιπόν μιλάμε μέσα από αυτά τα βιβλία και σας δίνω μέσα στο λόγο που έχω συγγράψει για την ψυχή, για τη σχέση νοητού, επέκεινα κόσμου, για τον χρόνο, για την ομορφιά. Ουσιαστικά η παρεμβολή του κ. Κουτελιά έχει να κάνει με τον Πλωτίνο, ουσιαστικά με την ωραιότητα που υπάρχει μέσα στη μουσική. Η μουσική, για Τζακλή, τα ξέρετε και όλες, τα ασχολητή, έχει βγάζει τα συναισθήματά μας. Πολλές φορές. Υπάρχει ομορφιά δηλαδή μέσα από τη μουσική. Θέλατε, είναι από τα ωραιότερα δώρα του Θεού, είναι η μουσική. Βεβαίως. Ωραίο. Θέλετε να προχωρήσουμε το Ευαγγέλιο, να απαντήσετε κάποια ερώτηση? Ναι. Να περάσουμε στην... Για να δούμε πόσο η αμαρτία αλλάζει τον άνθρωπο, έτσι, και από άγγελο τον μεταβάλλει σε διάβολο σιγά σιγά. Υπάρχει το εξής ανέκδοτο, το οποίο έχει γίνει πραγματικότητα δηλαδή, στο Μεσαίωνα, από τον Νταβίντσι, τον Λεωνάρδο Νταβίντσι. Ο Λεωνάρδο Νταβίντσι είναι ένας μεγάλος εικαστικός καλλιτέχνης, ένας γλύπτης και ένας σπουδαίος ζωγράφος της Αναγέννησης, η οποία Αναγέννηση έγινε από τους ανθρώπους που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν στην Ιταλία. Αυτοί έδωσαν το έναυσμα της Αναγέννησης. Πάλι οι Έλληνες δηλαδή, στην Νότια Ιταλία, στη Φλωρεντία, στην Νάπολη κλπ. Έδωσαν μια όθηση στα γράμματα, στις τέχνες, στη μουσική, στη γλυπτική, στη ζωγραφική, όπως ήταν ο Ελγκρέκο κλπ. Αλλά ο Νταβίντσι λέει κάποτε θέλει να ζωγραφίσει το μυστικό δείπνο. Του έχουν παραγγείλει να ζωγραφίσει το μυστικό δείπνο. Εντάξει. Αρχίζει το μυστικό δείπνο ο Νταβίντσι, κάνει μερικά πράγματα, θέλει να κάνει την κεντρική φιγούρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πάει λοιπόν σε διάφορα θέατρα, σε διάφορα μέρη που συχνάζουν τα παιδιά, οι νέοι ας πούμε κλπ. Να βρει ένα μοντέλο. Πράγματι μετά από 2-3 μέρες ανακαλύπτει κάποιον που του κάνει πάρα πολύ για να κάνει τον Χριστό. Ένα πολύ συμπαθητικό νέο, ο οποίος είχε τα χαρακτηριστικά εκείνα που ήθελε ο Νταβίντσι. Τον ζωγράφησε λοιπόν, τον πήρε στον ατελείο, τον ζωγράφησε, τον επλήρωσε σαν μοντέλο, όλα καλά. Όμως η πώληση του πίνακα αυτή καθυστέρησε πάρα πολύ, καθυστέρησε 10 χρόνια. Αυτός που είχε παραγγείλει τον πίνακα, δεν τον επλήρωσε τον πίνακα για 10 χρόνια και έτσι ο Νταβίντσι αναγκάστηκε να μην τον συνεχίσει. Αλλά ο πίνακας αυτός έπρεπε να συνεχιστεί και να τελειώσει. Τελευταία φιγούρα του πίνακα ήταν ο Ιούδας. Έπρεπε τώρα να πάει να βρει ένα άλλο μοντέλο. Κάποιον έτσι με πρόσωπο άσχημο, κακό, ένα προδοτικό έτσι πρόσωπο και πήγε πάλι στα καπιτά τα ίδια που είχε πάει για την άλλη φορά και βρήκε κάποιον. Και του εξήγησε ότι θέλω σαν μοντέλο να σε χρησιμοποιήσω και θα σε πληρώσω βέβαια, θα ποζάρεις για να σε ζωγραφίσω. Και τον επήρε λοιπόν στο ατελιέ. Μόλις μπήκε στο ατελιέ αυτός ο άνθρωπος αναδύθηκε σε λυγμούς. Άρχισε να κλαίει, Γιώργο μου. Άρχισε να κλαίει. Ο Νταβίντσι τον ερώτησε: τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί κλαις? Λέει: είδα τον πίνακα που σε έχει ζωγραφίσει απέναντι. Λέει: και γιατί κλαις που είδες τον πίνακα που σε έχω ζωγραφίσει απέναντι? Λέει: κοίταξε να δεις, αυτή η φιγούρα που έχεις φτιάξει το Χριστό είμαι εγώ ο ίδιος. Αλλά μετά από 10 χρόνια μέσα στα καπηλιά, μέσα στους καπνούς, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην ασωτεία, μέσα στην πορνεία, έγινε το πρόσωπό μου έτσι όπως το βλέπεις. Και τώρα με έφερες εδώ πέρα με ζωγραφίσει σαν Ιούδα. Και ήταν απαρηγόρητος. Πράγματι βλέπουμε ότι η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο, αλλάζει τον άνθρωπο τόσο πολύ, βεβαίως, που τον κάνει αγνώριστο. Καθώς έχουμε την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, λοιπόν, βεβαίως η Ατσακλή. Να προσέχουμε την αγάπη, την αγνότητα, την πίστη, την ταπείνωση, οι οποίες μας κάνουν πραγματικούς ανθρώπους και όχι ανθρώπους σκιές και φαντάσματα ανθρώπων. Και πριν περάσουμε να προετοιμαστούμε για να μην αγχωθούμε στο τέλος, για να πούμε λίγο το Ευαγγέλιο. Βεβαίως, και απλά θέλω να τονίσω, μιλάμε σήμερα για την ψυχή και οι ψυχές των τεθνεώτων, των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στη ζωή, μας παρακολουθούν. Όλα αυτά περιγράφονται σε αυτά τα βιβλία τα οποία βλέπετε, που στο 68-268 μπορείτε να ρωτήσετε. Μας παρακολουθούν και αυτή τη στιγμή όσοι πεθαίνουν, επειδή και στη φιλοσοφία, μέσα στη λύση απαιδεία, μέσα στη μακαριότητα,
Τονίζεται ένας τρόπος ανταμοιβής του ανθρώπου μέσω των πράξεών του. Έτσι λοιπόν και μέσω του μετέωρο, θα λέγαμε, βήμα βρίσκονται οι ψυχές κατά κάποιο τρόπο σε μια μεταβατική κατάσταση όσοι έχουν πεθάνει τώρα και δεν έχουν υποστεί ακόμα την κρίση. Αυτό τονίζω σε όλα αυτά τα βιβλία μου και στα συγγράμματά μου σε απλή και κατανοητή γλώssa. Κυρία Τζακλή, να περάσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου την περασμένη Κυριακή, στο θήτα κεφάλαιο, στο ένατο κεφάλαιο και στο στίχο 19 με 31, όπου ένας άνθρωπος προσέρχεται στον Ιησού γονιπετών, γονατίζει μπροστά του και του λέει: «Διδάσκαλε, έφερα το γιο μου σε σένα, ο οποίος έχει πνεύμα άλαλον». Προφανώς εδώ πέρα έχουμε μία κατάληψη από πνεύμα άλαλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο αόρατος κόσμος, κύριε Φουντουλάκη, και υπάρχουν και οι δαίμονες οι οποίοι καμιά φορά, για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε εμείς, μπαίνουν στους ανθρώπους. Και όταν τον καταλαμβάνει, λέει, δεν είναι συνέχεια, βλέπετε, με διακοπές γίνεται, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος τόσο πολύ. Τον ρίχνει κάτω, αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται. Και είπα στους μαθητές του, λέει ο πατέρας, να τον βγάλουν και δεν μπόρεσαν. Και ο Ιησούς αποκραθής του είπε: «Ω γενεά άπιστος, ως πότε προς εμάς έσομαι, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι, φέρετε τον προς εμέ, το γιο σου φέρε τον δηλαδή, και ίνιγκαν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον». Μόλις τον είδε το πνεύμα το άλαλο αυτό που ήταν μέσα στο παιδί, άρχισε να σπαράζει, γιατί κατάλαβε ότι θα βγει, θα τον έβγαζε ο Χριστός. Και επερώτησε ο Χριστός τον πατέρα του, πόσος χρόνος είναι αυτός από τότε που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτός του είπε: «Παιδιώθεν», από ναι, παιδική ηλικία. Παιδιώθεν σημαίνει από τα μικρά του χρόνια, από παιδί. «Και πολλάκι σε αυτόν εις το πυρ έβαλε, και εις ύδατα ή να απολέσει αυτόν. Πήγε να τον επνίξει στα νερά και να τον εκάψει σε φωτιά. Αλλά εάν μπορέσεις να μας βοηθήσεις, σπλαχνίσουμε, σας παρακαλώ, σε παρακαλούμε», λέει ο πατέρας στον Ιησού. Και ο Ιησούς είπε αυτό: «Εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει». Βλέπουμε τη δύναμη της πίστεως. Εάν ο πατέρας πίστευε, θα γινόταν το θαύμα. Αν δεν πίστευε, δεν θα γινόταν το θαύμα. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων λέγει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ μου στην απιστία μου». Δηλαδή πίστευε λίγο και ήθελε βοήθεια να δυνατώσει, να δυναμώσει η πίστη του ώστε να γίνει το θαύμα. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα, το ακάθαρτο, και του είπε: «Το πνεύμα το άλαλον και ο κοφών, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και αμικιά της έλθει σε αυτόν». Βλέπουμε δηλαδή ότι ο δαίμονας επικοινωνεί με τους ανθρώπους, καταλαβαίνει τι του λένε οι άνθρωποι. Και έχουμε και τους πατέρες του Αγίου Όρους που μιλάνε καμιά φορά με τον Σατανά, έτσι. Δεν αποφεύγουν βεβαίως να μιλάνε με τον Σατανά, διότι δεν είναι να πιάνεις κουβέντα με τον Σατανά, αυτό είναι το πονηρό πνεύμα. Αλλά πείραξε και τον Χριστό με τρεις πειρασμούς. Άρα έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και κάποιος πατέρας έλεγε, αν ξέρει ελληνικά, αυτός ξέρει αρχαία ελληνικά, ξέρει και κινέζικα. Μέχρι κινέζικα ξέρει ο Σατανάς. Ναι. Διότι ο Σατανάς έχει μια ηλικία απεριόριστη, γεννήθηκε πριν από τους ανθρώπους και ξέρει τους ανθρώπους από τη μηδέν ηλικία τους. Δηλαδή, εμείς για τον Σατανά είμαστε μικρά παιδιά. Και αυτός είναι σαν γέρος, δηλαδή, που ξέρουμε, με μεγάλη πείρα. Αλλά δεν τον αφήνει ο Θεός να μας πειράξει. Γιατί αν άφηνε ο Θεός τον Σατανά να εμφανιστεί πρώτον και να μας πειράξει δεύτερον, θα μπορούσε να κόψει τη γη στη μέση. Έχει τέτοια δύναμη, είναι πνευματικό όν και έχει τέτοια δύναμη που θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός τον έχει περιορισμένο. Επιτρέπει όμως σε κάποιους ανθρώπους να μπαίνει για δικό τους ψυχικό όφελος. Γιατί μην νομίζουμε ότι αυτοί που έχουν πάθει από τον Σατανά κάτι δεν θα σωθούν, το αντίθετο θα συμβεί. Από την ταλαιπωρία που θα τραβήξουν από τον Σατανά, ίσως σώσουν και την ψυχή τους. Καταλάβουν τον πνευματικό κόσμο κλπ. Και συνήθως προβαθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπλέξει με τη μαγεία. Γι' αυτό μακριά από μαγεία, διότι μπορεί ο Σατανάς να έρθει να εγκατασταθεί μέσα στον άνθρωπο, να τον καταλάβει, κατάληψη να κάνει στην ψυχή του ανθρώπου, και τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται πια ελεύθερος, γιατί έχει κάποιον άλλον μέσα που τον διαφεντεύει. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Βεβαίως. Έχουμε 1,5 λεπτό. Βοήθησέ μας, είπε λοιπόν. Ναι. Και επετίμησε το πρόβλημα με τον κοφτό και του είπε: «Εξελθέ και μικιά της άλλης αυτών. Βγες και να μην ξαναμπεί στο παιδί αυτό». Και κράξαν τότε πολλά, αφού έκραξε με ισχυρή φωνή το πνεύμα αυτό, και έκανε το παιδί να πέσει κάτω σαν νεκρός και να νομίζουν οι πολλοί απέθανοι, έφυγε από μέσα του. Ο δε Ιησούς κρατήσαν από το χέρι το παιδί, το ανέστησε.
Το σήκωσε πάνω δηλαδή. Και εισελθόντα αυτόν εις τον οίκον, οι μαθηταί αυτού επερώτων αυτών. Και όταν πήγανε στο σπίτι ξεχωριστά, είχαν φύγει τώρα όλοι αυτοί, όλος ο κόσμος, οι μαθητές πήγανε και ρωτήσαν τον Χριστό ιδιαιτέρως, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε αυτό το πνεύμα, ενώ άλλα πνεύματα μπορούσαμε να τα βγάλουμε. Και τους είπε ο Χριστός ότι αυτό το πνεύμα είναι δύσκολο να βγει, διότι χρειάζεται πολύ προσευχή και πολύ νηστεία. Άρα λοιπόν βλέπουμε τη χρησιμότητα της προσευχής και της νηστείας, κύριε Φουντουλάκη, για αυτούς που προσεύχονται και νηστεύουν, τι δύναμη έχει η προσευχή και η νηστεία, ώστε δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα δαιμόνιο. Η προσευχή και η νηστεία είναι μεγάλα όπλα. Ένα επίλογο είναι για Τζακλή, για να κλείσουμε, ναι. Ναι, και τελειώνουμε. Ναι, ναι. Και από εκεί επήγε προς τη Γαλιλαία ο Κύριος και δίδασκε τους μαθητές και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας ανθρώπων και αποκτήνουσιν αυτών. Θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου σε χέρια ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν. Και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Βεβαίως. Έτσι το διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, γιατί μετά είναι το Ευαγγέλιο των Βαΐων η επομένη κοινωνική. Βεβαίως, κυρία Τζακλή. Όπου ο Χριστός κάνει την εμφάνισή του στην Ιερουσαλήμ σαν ηγέτης πλέον, σαν βασιλιάς των βασιλέων, αλλά αυτοί τον θέλουν γήινο βασιλιά και σε μια εβδομάδα, βεβαίως, απογοητευμένοι επειδή δεν έγινε αυτό που θέλανε, θέλουν να τον καρφώσουν στο Σταυρό. Βεβαίως. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, πριν κλείσουμε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που μιλούν για τον κόσμο των ιδεών. Μιλήσαμε σήμερα για τον πνευματικό κόσμο, αυτά τα οποία δεν βλέπουμε και αυτά τα οποία βλέπουμε, πώς μπορούμε να φτάσουμε στη συνθέαση που παρουσιάζεται μέσα από τη φιλοσοφία και μέσα από τη θεολογία, μπορούμε να φτάσουμε να γίνουν κατά χάριν θεοί. Μιλάει μέσα στο βιβλίο αυτό, Φύσκες οι οποίες οπλωτήνω σε όλα αυτά τα βιβλία μου, για το συμπόσιο του Πλάτωνα, τους αναβαθμούς, για την έρωτα του ανθρώπου προς το αγαθό, για την πίστη που τονίστηκε μέσα από τον χριστιανισμό, μέσα από την πατερική θεολογία, η πίστη του ανθρώπου. Και θα πρέπει να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στον ίδιο Θεό για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα οποία επισυμβαίνουν γύρω μας και μπορούμε όταν ενταχτούμε κάπου, όταν ανήκουμε κάπου, ψυχολογικά να ανέβουμε και να ανέλθουμε και να εξυψωθούμε και να ανυψωθούμε στα αυτά τα σκαλοπάτια. Όλα αυτά τονίσαμε στη σημερινή καινούργια εκπομπή. Μπορείτε τώρα, για να κλείσουμε, στο 210-6822-668 να μας πάρετε τηλέφωνο, να αφήσετε τα στοιχεία σας, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία είδατε, για τα θέματα των εκπομπών, για όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζουμε εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα και την ίδια πάντα ώρα. Και ο Χριστός να αναστηθεί μέσα στις καρδιές μας, σε αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Να είστε καλά, να έχουμε την ανάσταση του Χριστού και μέσα κύριοι, μας. Θα επανέλθουμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πάλι θέμα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.